2004, ο Αμπού Ομάρ συλλαμβάνεται και οδηγείται πάλι σε φυλακές της Αιγύπτου. Έκτοτε η τύχη του αγνοείται. Το κόστος της όλης επιχείρησης ανήρθε σε $1 εκατομμύριο. Τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Αμπού Ομάρ στο Κάιρο μισθώθηκαν έναντι $5,000 την ώρα και οι πράκτορες της CIA διέμεναν σε πολυτελή ξενοδοχεία στο Μιλάνο, στη Βενετία, στη Φλωρεντία. Le prove sono una serie di prove, chiamone così, elettroniche, ossia è stata accertata la presenza di un buon numero di persone, di agenti americani, i loro contatti telefonici, i loro viaggi, i loro soggiorni in alberghi in Italia nei mesi prima del sequestro e durante la fase del sequestro. Ci sono le tracce e i passaggi che questi agenti hanno fatto per arrivare a Aviano. È stato individuato parzialmente l'aereo o comunque la traccia dell'aereo che porta Abu Omar a Ramstein. È stato identificato l'aereo che da Ramstein porta Abu Omar in Egitto. Γιατί όμως οι πράκτορες της CIA χρησιμοποιούν χωρίς φόβο κινητά στη διάρκεια της απαγωγής και το κυριότερο γιατί απαγάγουν τον Αμπού Ομάρ εφόσον φέρεται πληροφοριοδότης των Αμερικανών από το 1995. La prima ipotesi è che gli americani volessero fermare un possibile attentato contro un obiettivo statunitense in Italia e quindi. In questo caso stai parlando del sequestro. Il rapimento di quell'autobus del collegio americano. Esatto, questa è un'ipotesi che è stata fatta, non ci sono delle prove di questo, ma è un'ipotesi. In realtà molti ritengono che il vero obiettivo fosse di prendere Abu Omar, avere delle informazioni e poi infiltrare Abu Omar nella rete terroristica. Erano sicuri di avere l'appoggio o comunque la copertura del governo italiano e quindi nessuno mai sarebbe andato a cercare i loro numeri di telefono e quindi non si sono preoccupati di questo. Και όχι μόνον, όταν τον Ιανουάριο του 2006 οι ανακριτές ζητούν άδεια για να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από πράκτορες της CIA, ο τότε υπουργός της κυβέρνησης Μπερλουσκόνη, ο Καστέλη, απορρίπτει το αίτημα με το αιτιολογικό της επέμβασης στα εσωτερικά ξένης χώρας. Έως τη στιγμή που η εισαγγελία του Μιλάνου εκδίδει εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο Ιταλών αξιωματούχων της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, του διευθυντή της Μάρκο Μαντσίνη και του στρατηγού Γκουστάβο Πινιέρο. Και οι δύο κατηγορούνται ότι συνεργάστηκαν με τη CIA στην απαγωγή του Αμπού Ομάρ. Οι Ιταλικές αρχές ενημερώνουν ακόμη το Ευρωκοινοβούλιο για τις μυστικές πτήσεις της CIA στην Ιταλία και διατάσσουν έρευνα στα γραφεία της εφημερίδας Λίμπερο που πρόσκειται στην παράταξη του Μπερλουσκόνη. Δύο δημοσιογράφοι της κατηγορούνται ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών. All'interno del governo sapesse di questo, sicuramente lo sapevano i servizi segreti. Oggi l'inchiesta deve accertare il livello politico di coinvolgimento. È evidente che c'è sempre una collaborazione e non solo per il caso Abu Omar, in tutti i casi dove è stato portato via un terrorista o gli è stato consegnato c'è sempre un accordo, si chiamano operazioni bilaterali, è la procedura CIA che dice che ci deve essere il consenso del governo del paese dove avviene l'operazione. Διασχίζοντας την πόλη, σκεφτόμαστε ότι ο Λέιντι, ο πρώην σταθμάρχης της CIA στο Μιλάνο, όπως και οι άλλοι Αμερικανοί πράκτορες που συμμετείχαν στην απαγωγή, πολύ πιθανόν τώρα να δρουν σε κάποια άλλη μυστική επιχείρηση. Ουδέποτε θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου στην Ιταλία. Η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα φέρει στο φως στοιχεία σχετικά με την ιταλική εμπλοκή. Οι φυλακισμένοι, ύποπτοι για τρομοκρατία, χωρίς να τους αποδίδονται κατηγορίες, είναι ίσως φαινόμενο των ημερών. Οι απαγωγές όμως, και μάλιστα σε εδάφη ξένων χωρών, δεν είναι καθόλου καινούργια μέθοδος για την CIA. Η τακτική
είχε ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία επί κυβερνήσεως Ρέιγκαν το 1986 εναντίον εμπόρων ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. 9 χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1995, συλλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο στο Χαρτούμ του Σουδάν και ο Κάρλος, γνωστός ως Τσακάλι. Δράστες δεν είναι Αμερικανοί, αλλά Γάλλοι μυστικοί πράκτορες. Τη σκυτάλη παίρνει ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον. Abbiamo una testimonianza oltretutto autorevole dell'ex direttore della CIA Georges Tenet che davanti alla commissione d'inchiesta del congresso americano su September 11 dichiara che le Extraordinary Rendition, il programma, è stato in piena funzione sin dalla fine degli anni 90 e abbiamo esempi sia nel 95 che nel 98 di queste prime extraordinary rendition. E Tenet dice che prima del September 11 ci sono state circa 70 rapimenti. Στο Λονδίνο, η Χάλια Γκόουαν είναι υπεύθυνη δράσεων της οργάνωσης Διεθνής Αμνηστία, που σήκωσε το βάρος του διεθνούς σκανδάλου για τις μυστικές πτήσεις της CIA. The initial definition and policy of the US government was that they were arresting certain criminal suspects and bringing them to justice, i.e. they were arresting people with the agreement of the national government, they were taking them to another country where they would be brought to courts. Στην αρχή απαιτούνταν η έγκριση για κάθε απαγωγή υπόπτου ξεχωριστά. Η CIA όμως, στα τέλη της δεκαετίας του 90, εξακολουθεί να έχει λίγο πολύ τα χέρια της δεμένα από τις νομοθεσίες άλλων χωρών, από τη δικαιοσύνη, η οποία ζητά αποδείξεις και όχι απλά ενδείξεις για να κατηγορήσει κάποιον ως τρομοκράτη. Το ημερολόγιο δείχνει 11 Σεπτεμβρίου 2001. Το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Δύσης, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, ευνοεί όσους θέλουν να χτυπήσουν την τρομοκρατία, γράφοντας τα παλιά τους υποδήματα, νόμους, συνταγματικές αρχές, ανθρώπινα δικαιώματα. Οι απαγωγές παίρνουν το χαρακτήρα πογκρόμ. Η CIA δρά ανεξέλεγκτα. The captured terrorist of the 21st century do not fit easily into traditional systems of criminal or military justice, which were designed for different needs. We have to adapt. يعتبر حجم كبير أو نوع معين من الجرائم يضيع في الأبرياء والمدنيين من غير أي وجه حق لكن تبقى في إطار الجرائم وحل هذه الجرائم هو القضاء وليس الحرب وليس تدمير الدول وليس اتهام دين أو ثقافة أو أمة ضخمة بالإرهاب أو بالعنف أو بالنقائص كما نسمع الآن على مستوى على مختلف المستويات. The whole program has now been shifted to totally illegal abductions without any due process whatsoever. These people don't have access to judges, don't have access to lawyers. And that whole process now is totally illegal. بالنسبة لعمليات الخطف خارج نطاق القانون التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية هذه تليق بعصابات المافيا ولا تليق بدولة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό τύπο, ο ίδιος ο πρόεδρος Bush μετά την 11η Σεπτεμβρίου έδωσε εντολή στη CIA να απαγάγει ύποπτους για τρομοκρατία και να τους μεταφέρει σε τρίτες χώρες. President Bush issued a new secret directive in 2001 saying the CIA had the permission to arrest, detain, do whatever they wanted basically with people. For the last 9 days, the entire world has seen for itself the state of our union, and it is strong. Le consegne speciali sono questa pratica inventata dalla CIA e non da oggi, ben prima dell'11 settembre, che consiste in che cosa? Agenti americani si recano in un paese.
prendono in consegna o arrestano un terrorista o un presunto terrorista o un sospetto di terrorismo, lo caricano su degli aerei speciali, lo portano in un altro paese dove lì verrà interrogato per anni, per una settimana o comunque sottoposto a dure pressioni fisiche e anche a torture. The United States does not transport and has not transported detainees from one country to another for the purpose of interrogation using torture. CIA officials have testified before the 9/11 Commission in Washington that 70 or 80 people have been rendered. And just last year, the Prime Minister of Egypt said that more than 70 people had been rendered to Egypt alone. So we're quite confident that it's a number in the hundreds, but we have no idea where in the hundreds it is. Se vogliamo essere concreti e pragmatici, io non ci vedo nulla di male che dei servizi segreti prendano un terrorista, ma la cosa importante è che venga processato con un processo regolare, con un avvocato difensore. Μαγιόρκα, Ισπανία, τέλη Οκτωβρίου 2005. Ο Ματίας Βάλες αποκαλύπτει στην εφημερίδα Diario de Mallorca τα πρώτα στοιχεία πτήσεων της CIA Airlines στην Ευρώπη. Στον εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου της Μαγιόρκα φτάνουν επίσημα στοιχεία της ισπανικής πολιτικής εθνοφρουράς για τουλάχιστον 10 πτήσεις της CIA από τον Ιανουάριο του 2004. Ο Ισπανός Υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Άγνοια δηλώνει σε κάθε ευκαιρία και ο Χαβιέ Σολάνα. No information whatsoever that tells me with certainty that any of the accusations, allegations, rumors, etc. that have taken place in the last... Η πρώτη κόντρα περνά, αλλά τη σκυτάλη παίρνει η εφημερίδα Washington Post, που επικαλείται έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τη δράση της CIA. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Και καταρχήν, πού ανήκουν τα αεροπλάνα? The CIA is sometimes creating fictional front companies that allow them to use their planes. So, you know, they have a company called, for instance, Premier Executive Transport, which only has two planes, both of which seem to be used exclusively for CIA business. The company's now disappeared, one of the planes has been sold off, the other one's been transferred to another company which also has no address, no premises, no effective operation. So that's one way that the CIA runs these planes. The other way seems to be to lease them directly from legitimate commercial transport companies. One of the planes that they used has also been used to move the Boston Red Sox baseball team. And these are the ones that we're perhaps more worried about because these are companies that need to find out what their planes are being used for. Πέντε Δεκεμβρίου 2005. Η πρώτη επίσημη αντίδραση από την Αμερικανική κυβέρνηση έρχεται ένα μήνα μετά τις πρώτες αποκαλύψεις. Στο πλευρό των Αμερικανών, η κυβέρνηση Blair. Where appropriate, the United States seeks assurances that transferred persons will not be tortured. How can you ask assurances from a country that has a record, a proven record, of systematic torture? I think that what we are seeing is a rehash of allegations that have been made by lawyers representing some of these detainees. يعني كأن الولايات المتحدة الأمريكية ترسي وتضع قواعد لعبة أخرى غير قانونية لا يحتاج فيها الناس إلى القانون إنما حتى يصيروا في قضاء في قضاء الغابة أو قانون الغابة الذي يحكم البشرية القوي يأكل الضعيف. We have evidence that those people have been tortured and ill-treatment, for a start, in Guantanamo, in Bagram, you name it. These are dangerous terrorists that are being kept at Guantanamo Bay. They are people that are determined to harm innocent civilians or harm innocent Americans.
They had an enormous array of evidence, from the testimony of released detainees to videotapes and photographs that were made by the military of beatings and abuse, to the statements of attorneys that represent detainees, and documents that have come out of Guantanamo and that were released by the White House about torture and interrogation. There are enemy combatants picked up on the battlefield in the war on terrorism. They are trained to provide false information. أي حجة يسوقها بوش أو الإدارة الأمريكية حجة غير مقبولة لا خلقيا ولا قانونيا. Η CIA ισχυρίζεται ακόμη ότι όλοι οι απαχθέντες έχουν καταδικαστεί στις χώρες καταγωγής τους για ανάλογα εγκλήματα. Δεν διστάζει μάλιστα να συνεργαστεί με μυστικές υπηρεσίες, ακόμη και χωρών τις οποίες θεωρεί επικίνδυνες και τις κατηγορεί ότι υποθάλπτουν την τρομοκρατία. What it has meant for many, many hundreds of people is that they have in many instances been abducted or kidnapped and taken from one country to another without any judicial process, without knowing where they were going, why they were being arrested or detained. And some of them have spent the last 4 or 5 years in detention. Some of them are in secret detention centers, so nobody knows where they are, what is happening to them. The people that we do know about, for example, the people who were rendered to Guantanamo, many of them have suffered damage to their physical and mental health. Many of them who are still in Guantanamo now have been trying to commit suicide. Many of them are now on hunger strike, which the American authorities have called voluntary fasting, if you can imagine. Μυστικοί πράκτορες αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τους επίδοξους καμικάζι και τους πάτρονές τους. Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και τα αμερικανικά πλοία που πλέον σε διεθνή ύδατα δίνουν την υποστήριξη. Στη συνέχεια, οι ύποπτοι για τρομοκρατία παραδίδουν